επιστήμονα, ένα τρελό επιστήμονα και καλό φίλο τη εκπομπή. Μόνο εσύ μπορούσε να με βρει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην Αγίωση, να με σταματήσει και να με βγάλει live. Αλλά παρήγγειλε και τον ήλιο απέναντι τον Ανατολικό τη Θεσσαλονίκη, ρε Γιώργο. Ναι. Πώς τα κάνει αυτά κάθε φορά. Γιατί πρέπει. Νίκο Βασιλάκο, λοιπόν, πρόεδρο του Internet Now. Νίκο, θέλω να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Έχουμε και διάφορα εφέ που έβαλε. Θέλω να μας εξηγήσεις. Όλοι παραγγέλνουν. Εσύ την ξέρεις την εφαρμογή, οπότε ξέρεις τι θα πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα. Πώς μπορώ εγώ ως γονέας να ελέγχω πόσες ώρες χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του παιδιού μου, τι περιεχόμενο βλέπω, και τι πρέπει να βλέπω, δηλαδή με ποιο τρόπο θα ελέγχω το κινητό του παιδιού μου. Χρονιά κινητών το 2024. Πρώτον, στα σχολεία περιορίστηκαν, είδαμε τι έγινε. Δεύτερον, μπορούμε από την οθόνη του κινητού και στο δείχνω. Ναι. Κάπου από εκεί λέει screen time, το βλέπεις. Ναι. Λέει screen time. Ναι. Από κάτω λέει family pairing. Family pairing. Τι είναι αυτό? Το family pairing σημαίνει δηλώνω το παιδί μου Γιώργο στην εφαρμογή. Λέω ότι υπάρχει ο Άλκουης Βασιλάκος, η Άντζελα Βασιλάκου που θυμάσαι ότι την παρακολουθήσαμε από το Καλημέρα Ελλάδα με το Live 360 μέσα από το στούντιο που βλέπαμε στο σχολικό να πηγαίνει στις Ουρσουλίνες. Και με τον ίδιο τρόπο μπορείς να δηλώσεις το παιδί σου, να το παρακολουθείς ζωντανά και να το προστατεύεις. Πώς? Με parental control. Δηλαδή, δηλαδή εγώ. Εκλαϊκεύει η κυβέρνηση πώς? Με τις οδηγίες που θα δώσει μέσα από το νέο διαδικτυακό τόπο που φτιάχνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εγώ δηλαδή θα μπορώ να μπαίνω σε αυτή την εφαρμογή και να δίνω τη δυνατότητα να μην μπορεί να μπει το παιδί μου, ας πούμε, για παράδειγμα, στο TikTok. Εννοείται. Όχι μόνο να μην μπαίνει στο TikTok, αλλά μπορείς μέχρι να ελέγχεις και τα μηνύματα του γιου σου. Ο οδηγός σου βέβαια είναι ολόκληρος μαντράχαλος και τον έχω γνωρίσει. Από τη δικιά μας συσκευή, Νίκο. Με ποιο τρόπο να ελέγχω? Από τη δικιά μας συσκευή, Νίκο. Με ποιο τρόπο θα ελέγχω? Ναι, από τη δική μας συσκευή. Μέσα από τη δική μας συσκευή μπορούμε και βλέπουμε τα μηνύματα, τις συζητήσεις, που απαντάει, που γίνονται τα live, τα πάντα. Ακόμα και αν μπει σε αυτά τα chat που υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ που... Ναι, οτιδήποτε. Ναι, και μπορώ να, τον αποκλεισμό αυτό να τον κάνω εγώ στο κινητό του παιδιού μου. Μπορείς, βέβαια, μπορείς να ρυθμίσεις τη σύνδεση με το κινητό, συνδέεσαι με το κινητό του παιδιού και μετά λες όχι πορνογραφία, όχι ακατάλληλο περιεχόμενο, όχι να μπαίνεις σε μέρη που δεν κάνει να μπαίνεις Γιώργο μου. Εδώ πάμε να προλάβουμε το παιδί, δεν πάμε να τιμωρήσουμε. Είμαστε υπέρ της πρόληψης, όχι υπέρ της καταστολής. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με γονικό έλεγχο. Εδώ εγώ τώρα, πες μου, εσύ είσαι, σε χαρακτήρισα... Έτσι, ναι. Σε χαρακτήρισα τρελό επιστήμονα, γιατί είσαι. Χρειάζεται η συνεργασία των δύο... Συνεργασία. Η ρύθμιση των δύο τηλεφώνων. Δηλαδή, έχω το τηλέφωνο μου και το παιδί μου, ο Γιώργος, έχει το δικό του τηλέφωνο. Θα πρέπει εγώ να μπω, αλλά να έχει γίνει και αποδοχή και από το τηλέφωνο του παιδιού μου. Εννοείται πρώτον ότι έχουμε το παιδί σύμμαχο. Δεν τσακωνόμαστε με το παιδί, δεν του παίρνουμε ποτέ το κινητό από το χέρι. Πάντα του λέμε δώσ' μου το κινητό σου. Το παιδί το ελέγχουμε από την επόμενη δραστηριότητα που θέλει να κάνει και πρέπει να συνδέσει το κινητό του γονιού με το δικό του για να μπορούμε να παρακολουθούμε τους λογαριασμούς. Και μου έρχεται μήνυμα εμένα αν το παιδί κάποιος, ας πούμε, του στείλει ένα μήνυμα, έτσι. Ναι, σου έρχεται μήνυμα. Έρχεται μήνυμα στο δικό μου. Ποιος μιλάει με το παιδί, ποιος στέλνει μηνύματα, ποιος στέλνει stories, ποιος απαντάει σε stories. Νίκο, στην ουσία θα έχουμε μια σύζευξη των δύο συσκευών. Πατέρα και παιδιού ή μητέρας και παιδιού αντίστοιχα. Ωραία. Ή και δαιμόνα, εγώ θα πω, γιατί πολλές φορές έχω γιαγιάδες που είναι πιο active, πιο ηλεκτρονικές από τις υπόλοιπες. Μάλιστα. Εγώ θα μπορώ να παρακολουθώ αυτό το κινητό του παιδιού μου σε ανύποπτο χρόνο ή εν γνώση του παιδιού? Δηλαδή το παιδί θα ξέρει όταν ο μπαμπάς ή η μαμά μπαίνει στο κινητό για να ελέγξει τις εφαρμογές αυτές?
Θα το ξέρει αυτό ή όχι? Οι εταιρείες έχουν πληρώσει και πληρώνουν αποζημιώσεις για μη προστασία ανηλίκων. Ναι. Οι εταιρείες και οι πλατφόρμες, που το είπε η κυβέρνηση στο δελτίο τύπου και στις ανακοινώσεις θες, οι πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα στο γονιό σε ανύποπτο χρόνο, όπως λες, ασύγχρονα, το βράδυ από την ώρα που ηρεμείς, να τσεκάρεις τι έκανε το παιδί στα social. Αυτό. Για να μην έχεις καμία αγωνία για το που γυρίζει, που πηγαίνει και που καταλήγει. Ναι, ναι. Θα πρέπει να μπαίνω στην εφαρμογή για να δω την πορεία ή θα μου έρχεται μήνυμα εμένα στο κινητό μου? Ότι ξέρεις κάτι θα τώρα... Θα έρχεται μήνυμα και θα μπαίνει στην κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, στην κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά. Εδώ είναι τώρα αυτό που είπε. Ναι. Εγώ έχω το τηλέφωνο το δικό μου και το παιδί μου ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης το δικό του. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ρύθμιση μεταξύ των δύο κινητών. Μπορεί το παιδί... Ζεύξη. Επειδή τα παιδιά, επειδή τα παιδιά την παίζουν στα δάκτυλά τους στην τεχνολογία, θα μπορεί το παιδί να βγαίνει από την εφαρμογή εν αγνία μου και να μπαίνει στο... Όχι. Όχι, δεν θα μπορεί. Δηλαδή δεν θα μπορεί, Γιώργο, γιατί αλλιώς δεν έχω προστασία. Εννοείται. Ναι. Και θα σου πω ότι δεν γίνεται προστασία αλακάρτ. Η προστασία υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θέλω να βάλω να και τη Μάγκη και την Αμαλία στην κουβέντα. Θα πρέπει να έχω συνεχώς πρόσβαση στο κινητό. Κυρίες μου, θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Ψηφιακό αλφαβητισμό όλων. Θέλω την άποψή σας για αυτό που ακούμε. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, θετικό βήμα. Δεν ξέρω όμως αν θα λειτουργήσει. Γιατί το λέω, γιατί έχω παιδί, έχει περάσει αυτή την ηλικία. Αλλά δεν ξέρω πώς θα νιώσει ένα παιδί αν ξέρει ότι το κινητό του παρακολουθείται. Όταν είναι εδώ, αυτό είναι τώρα το θέμα του δικαιωματισμού. Δεν το βάζω μόνο δικαιωματισμό, το βάζω και λίγο ψυχολογικά. Καταλαβαίνεις, Γιώργο. Και δικαιωματισμό, αλλά το βάζω και λίγο ψυχολογικά. Εγώ είμαι υπέρ. Τώρα και... μιλάμε για... αλλά μικρά παιδιά. Αν εφαρμοστεί αυτό, παιδιά, δημοτικού. Σε ηλικίες, είναι καλό. Είμαι υπέρ. Εφαρμοστεί σε ηλικίες μικρές. Αυτό είναι ένα 12, θέμα. 12, 13, 14... Εκεί μπορεί να εφαρμοστεί ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, εκπαιδεύεις το παιδί ότι ο γονιός έχει πρόσβαση στη χρήση του κινητού. Και το κάνω για την ασφάλειά σου. Και το κάνω για την ασφάλειά σου. Δεν θέλω να δώσω άλλες κοινωνικές διαστάσεις πώς μεγαλώνει ένα παιδί 12 χρονών που έχει εξοικειωθεί τόσο πολύ με ότι παρακολουθείτε το κινητό. Πριν φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, θα πρέπει να γίνεται αυτό. Κάτι, ρε παιδιά, επειδή μιλάω στα σχολεία και επειδή παινοβγαίνω στα γυμνάσια. Και είναι τιμή μου γιατί συνεργάζομαι και με το Υπουργείο Παιδείας και με τα σχολεία και πηγαίνω να σε δύο εβδομάδες. Πάμε στο 7ο γυμνάσιο Γλυφάδας και μακάρι να πω έκκληση από την εκπομπή σου, Γιώργο μου, αυτό το γυμνάσιο που νοικιάζει πολυκατοικία να καταλήξει σε δικό του κτίριο. Και να είναι αυτόνομα τα παιδιά και με ωραία αυλή κτλ. Επειδή λοιπόν βλέπω τα παιδιά στο πεδίο της μάχης που είναι στο σχολείο, θα σας πω ότι τα παιδιά έχουν άγνοια κινδύνου, σοβαρή άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτός απέναντί τους είναι 40, 50, 60 ετών, άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, τα οποία τα προσπελάζει για να ξεκινήσει κουβέντα που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξή της. Συνάντησε με σε μια πλατεία. Εδώ η διάσταση. Αυτό βάζει πολύ σημασία. Δεν πάμε να προλάβουμε. Δεν θέλουμε να κόψουμε την πρόσβαση στο παιδί, προς Θεού, καταλαβαίνετε. Απαντάω γιατί το είπε πολύ σωστά η κυρία Δούση ότι να υπάρχουν και κάποια όρια να δούμε τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά όμως. Και συζήτηση με τους γονείς και το παιδί. Γιατί ξέρετε τι έχω αντιμετωπίσει. Ότι βλέπω πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε. Είναι παιδιά 10, 9 και είναι όλα με ένα τάμπλετ. Οι γονείς για να έχουν την ησυχία τους. Οι γονείς και εμείς. Αλλά υπάρχει και αυτό. Για να έχω την ησυχία μου. Του δίνω ένα τάμπλετ, ένα iPad, ξέρω εγώ τι είναι αυτά, όλα αυτά. Το βλέπεις το παιδί. Δηλαδή δεν τρώνε. Δηλαδή πάω σε εστιατόρια ταβέρνες. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι βλέπει το παιδί. Ακριβώς. Και στην ταβέρνα μπορεί το παιδί να μην δει αυτά, αλλά μέσα στο δωμάτιό του να βλέπει άλλα. Γιώργο, όταν πηγαίνεις... Είναι, συγγνώμη, είναι και δεν έχουν την κατάλληλη οριμότητα, να το πω έτσι, και οι ίδιοι γονείς. Δηλαδή καλούνται οι γονείς να διαχειριστούν μία εφαρμογή, δίνοντας αρχικά οι ίδιοι το κακό παράδειγμα στα παιδιά τους με τον τρόπο που διαχειρίζονται την τεχνολογία και την πρόσβαση στο ίντερνετ. Και επίσης δυστυχώς τα παιδιά δεν έχουν ούτε από το σχολείο ούτε από τις γονείς την κατάλληλη εκπαίδευση, ας πούμε, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο του ίντερνετ. Το κάνει ο Νίκος, αλλά ένας Νίκος δεν φέρνει την άνοιξη. Έτσι, ο Νίκος σε πόσα σχολεία θα πάει. Ακριβώς. Και θα κάνει την. Ναι. Εδώ αλλά και η οικογένεια θέλει την αξιοποίηση. Έχει μια κουλτούρα σε σχέση με αυτό. Να αναπτυχθεί μια κουλτούρα. Ευτυχώς ήρθε το Ίδρυμα Βιοχάλκο στα Σινόπουλου και πήγαμε τεγέα, είδαμε περιφέρεια, πήγα στην Αρκαδία
Και εκεί μπορέσαμε να δούμε το πρόβλημα. Τα παιδιά πώς αντιδρούν όταν τους λες. Τα παιδιά πώς αντιδρούν όταν τους λες, για παράδειγμα, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, πρέπει να αποκλείσετε αυτές τις εφαρμογές. Όταν είσαι κοντά στα παιδιά, εγώ Γιώργο μου, ξέρεις τι άνθρωπος είμαι. Το μαλλί το έβαψα για να είμαι κοντά στα παιδιά, Γιώργο μου. Για να με βλέπουν σαν δικό τους άνθρωπο. Θα το έκανα κι εγώ, αλλά δεν έχω. Ένα ενήλικα, ο οποίος αποστασιοποιείται. Άρα, τι πλάκα έχεις, κάθε φορά τρελαίνω μαζί σου, δεν μπορώ. Λοιπόν, όταν είσαι κοντά στα παιδιά, τα παρακολουθείς και τους δίνεις όχι... Κουνά το δάχτυλο και να λες πρόσεξε και κάνε αυτά, αλλά του λες έλα να το δούμε μαζί. Έτσι, να το δούμε μαζί. Να δούμε πώς γίνεται. Θετικά, όταν είσαι μαζί με το παιδί, πας μαζί με το παιδί. Όταν είσαι χώρια, πας χώρια. Τέλος. Νίκο, κάποιες λέξεις κλειδιά. Τη διάσταση που έβαλε, η Μάγκη και η Αμαλία. Ότι θα χρειαστεί για την εφαρμογή αυτή, την εφαρμογή της εφαρμογής, μια συζήτηση που θα γίνει μεταξύ. Αυτό λέω. Των γονιών και του παιδιού. Έτσι ώστε η αναγκαιότητα να βγει και μέσα από το παιδί. Γιώργο. Δηλαδή δεν είναι ότι σου κάνω ένα μέτρο απαγορευτικό και αυτό. Αυτό είναι. Ναι, γιατί... Πρέπει ο παιδί να καταλάβει γιατί πρέπει ο γονιός να έχει πρόσβαση στο κινητό σε κάποιες από τις εφαρμογές. Ή γιατί... Είναι... Και να μην δούμε και την, το ότι γιατί έχεις άρνηση γι' αυτό, αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Έτσι κι αυτό. Γιατί αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει πλέον στη χώρα μας η μεγαλύτερη, βέβαια. Νίκο, όταν επισήμως ανακοινωθεί, θα έρθεις εδώ και θα κάνουμε επίδειξη. Εννοείται. Δευτέρες, Τρίτες, Παρασκευές είμαι πάντα Αθήνα. Τετάρτες, Πέμπτες πάντα Θεσσαλονίκη. Σάββατα πάντα Πάτρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Έχει ενδιαφέρον να μας έλεγε κάποιες λέξεις κλειδιά ενδεχομένως. Ας πούμε, ξέρω...